Μια υπέροχη μέρα στην Παλαιά Φώκια. Attica News Radio, ζωντανή μετάδοση από την Φώκια, γιατί σήμερα ο Σαρωνικός έχει τη δημητική του. Τα όμορφα νερά του θα πλημμυρίσουν από πολλούς επίδοξους θαλασσοπόρους μικρούς, και γι' αυτό και εμείς δίπλα μας έχουμε το Δήμαρχο του Σαρωνικού, τον Γιώργο τον Σοφρόνη. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα. Είναι ιδιαίτερη, έτσι, η χαρά μας που φιλοξενούμε το Πανελλήνιο Κύπελο 11χρονων Optimist για πρώτη φορά στην Αττική. Και αυτός θεωρώ πως είναι και ο λόγος που υπάρχουν τόσες πολλές συμμετοχές. Υπάρχουν περίπου τις 300 συμμετοχές από παιδάκια που θα αγωνιστούν. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μαζί με τους συνοδούς, γονείς, φίλους και τους φίλους του αθλήματος που θα έρθουν για να απολαύσουν στα καταγάλανα νερά της περιοχής μας το όμορφο αυτό σκηνικό, όλα αυτά τα σκαφάκια με τα παιδιά μέσα, θα γίνει το αδιαχώρητο στην περιοχή μας. Να προσθέσω κάτι. Γνωρίζοντας του τόπου την ιστορία 20 χρόνια πλέον ως κάτοικος, μόνιμος κάτοικος, νομίζω είναι ότι το πιο μεγάλο event που γεμίζει τις θάλασσες του Σαρωνικού, και μιλάμε για ακτές 30 τόσα χιλιόμετρα. 27 χιλιόμετρα είναι η εκτογραμμή του Δήμου Σαρωνικού. Σε μεγάλο, σας πήγα λίγο, πήρα λίγο και από το... Έτσι, λοιπόν, μη στεναχωρηθούν και οι συνάδελφοι αριστερά και δεξιά. Είναι πραγματικότητα, ναι, ότι η Πανελλήνια διοργάνωση ιστιοπλοϊκή δεν έχει ξαναγίνει στο Δήμο μας. Γι' αυτό και είπα πριν ότι είναι μεγάλη χαρά μας που μπορούμε και τη φιλοξενούμε. Βέβαια, εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον ναυτικό όμιλο της Παλαιάς Φώκιας στον Πειθέα και τον ναυταθλητικό όμιλο Παλαιάς Φώκιας Σαρωνίδας του Αγίου Νικολάου και τον ναυτικό όμιλο του Λαγωνισίου που έχουν συμβάλει στη διοργάνωση. Και βέβαια πρωτίστως στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, που έχει αναλάβει και το μεγαλύτερο βάρος αυτής της διοργάνωσης, όπως επίσης και τον κύριο Βίκτορ Αρέστη, ο οποίος χρηματοδότησε όλη την δραστηριότητα αυτή, διότι σκεφτείτε ότι τα περισσότερα παιδάκια από τις 300 συμμετοχές, που είναι από περιοχές εκτός Αττικής, φιλοξενούνται εδώ και το κόστος το καλύπτει ο κύριος Ρέστης, και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα έχουμε από όλη την Ελλάδα συμμετοχές. Εξού και ονομάστηκαν Ρέστια οι αγώνες αυτοί. Οι συμμετοχές είναι από όλη τη χώρα, και από την βόρεια της χώρας και από νησιά. Από όλη τη χώρα έχουμε συμμετοχές. 300 συμμετοχές μου είπατε. 300 συμμετοχές, μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός και πολύ σε κόσμος. Δηλαδή θα πλημμυρίσει ο Σαρωνικός, όχι μόνο με αυτούς που θέλουν να πάνε να κολυμπήσουν, αλλά και με αυτούς που θέλουν να κάνουν ιστιοπλοεία. Ήταν επιλογή το νεαρό της ηλικίας. Μπορεί να φιλοξενήσει ο Δήμος Σαρωνικού και μεγαλύτερα event, ή αυτό είναι ένα startup? Έγινε μια συνεννόηση με την Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας, με την Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας, και συζητήσαμε να φιλοξενήσουμε αυτή τη στιγμή το Optimist των 11χρονων. Ενδεχομένως σε μελλοντική φάση να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε και αγώνες είτε μεγαλύτερων αθλητών είτε αλλού τύπου. Καλύτερα από αυτό το Άγιο Μέρος. Δήμαρχε, δεν μπορώ, θα κολλαστώ. Γνωρίζοντας το οικονομικό σου το background και ξέροντας ότι έχεις περάσει από αντιδήμαρχος οικονομικών στο Δήμο Σαρωνικού, τώρα δήμαρχος, διακηρύζεσαι ένα μικρό κράτος. Καταρχήν, τα έχεις καταθέσει τα διαθέσιμα σου? Όχι, δεν έχουμε καταθέσει τα ταμιακά διαθέσιμα. Σύμφωνα με την απόφαση που έχει λάβει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ακολουθούμε όλοι οι Δήμοι πλην 4, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή. Και έτσι δεν έχουμε καταθέσει τα χρήματα. Είναι καταστροφικό για την αυτοδιοίκηση να κατατεθούν όλα τα χρήματα, μη γνωρίζοντας ούτε το χρόνο στον οποίο θα μπορέσουν να αποδεσμευτούν και να τα επιστρέψουν στους λογαριασμούς που τα είχαμε, ούτε το αν θα μπορούμε πραγματικά να εκταμιεύουμε ποσά για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας καθημερινές. Ενδεχομένως να μην έχει σκεφτεί η κυβέρνηση σωστά, να μην έχει τιμήσει σωστά όλη αυτή την κατάσταση και να μην έχει αντιληφθεί ότι θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Ένα θα σας πω μόνο. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το τηλέφωνο του Δήμου έσπασε. Πραγματικά, κυριολεκτικά έσπασε από τους προμηθευτές, οι οποίοι ζητούσαν να έρθουν σήμερα να πληρωθούν. Δεν πληρωθούν. Δήμαρχος ο Γλέτσος το είδα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, ότι οι πιστωτές είναι η μεγαλύτερη πίεση και ειδικά η βενζίνη. Πώς θα κινηθείς? Δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι χίλια δύο άλλα πράγματα. Το λέω επειδή αυτοί πληρώνουν ανά 6 μέρες, αν γνωρίζω καλά, και εσάς ανά μήνα, 30 μέρες. Είναι καθημερινότητα γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι χίλια δύο άλλα πράγματα. Τώρα πώς γίνεται, Δήμαρχε? Πώς γίνεται, δηλαδή πώς μπορείς και ανταπεξέρχεσαι σε αυτή την όλη κατάσταση?
Κοιτάξτε, έχουμε συμμαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, τα χρόνια του καλλικρατικού Δήμου Σαρωνικού δηλαδή, έχουμε συμμαζέψει τα οικονομικά μας και με μια τεράστια προσπάθεια, ξεκινώντας όταν συστήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού το 2011 από τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ χρέη, σήμερα δεν έχουμε χρέη προς τρίτους. Δεν είσαστε στο κόκκινο δηλαδή. Όχι, του αντίον, είμαστε στο πράσινο. Και μάλιστα με το δεύτερο εξάμηνο του 2015 θα έχουμε και το πρώτο πλέον σημαντικό κομμάτι προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού. Δεν σας έχει βάλει το δούνο του κάποιο συγκεκριμένο όριο για να πιάσετε για φέτος? Όχι, έτσι. Είναι ανεξάρτητος ο Δήμος από το αστείο που με δημαρχεί. Όχι, δεν όριο. Εμείς θέσαμε όρια στον εαυτό μας για να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε τον τόπο μας. Ξέρω ότι κρατάς και στατιστικά όσο αφορά τις κοινωνικές δομές. Πόσο έχει αυξηθεί η ανάγκη του κόσμου που ζητάει και τρέχει στη βοήθειά του στο να εξυπηρετήσει το Δήμο και τι γίνεται με τις 100 δόσεις που μπορεί κάποιος να εξοφλήσει και πολλές φορές εσείς έχετε απευθυνθεί στα μέσα για να καλέσετε τον κόσμο. Ναι, το θέμα της ρύθμισης αυτής ευνοϊκής των 100 δόσεων σίγουρα είναι θετικό, διότι δίνει την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οφειλές και δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τις εξοφλήσουν, να μπορέσουν σταδιακά να τις εξοφλήσουν και να τύχουν και του ευεργετήματος της μείωσης των προσαυξήσεων. Έτσι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ θέλω να πω και το εξής, ότι προσωπικά είμαι αντίθετος με την έννοια της προσαύξησης. Ειδικά σε αυτή την οικονομική συγκυρία που βιώνουμε σήμερα, δεν θα έπρεπε να τοκίζονται, να το πω έτσι απλά, τα χρήματα που οφείλει όποιος οφειλέτης προς το δημόσιο. Και από την άλλη να γνωρίζουμε ότι με αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έκανε η κυβέρνηση η σημερινή, χαρίστηκαν χρήματα σε μεγαλοφιλέτες. Δεν θέλω να το συνεχίσω, θα το σταματήσω εκεί, όλοι αντιλαμβανόμαστε. Αυτό εννοείται μάλλον ότι και στο Δήμο σας έχει συμβεί, έτσι. Τους Δήμους δεν συνέβη κάτι τέτοιο, συνέβη όμως στις ΔΟΗ. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η ρύθμιση αυτή σε αρχικά έλεγε ότι αν καταβάλεις το μισό ποσό και από το κεφάλαιο θα μπορούσες να γλιτώσεις και χρήματα από το κεφάλαιο. Και από την άλλη ο μικροφιλέτης που χρωστάει 100 ευρώ νερό να έρχεται να του λες ότι επειδή τα χρωστάς 2 χρόνια με τις προσαυξίες τα 100 είναι 120. Έτσι, δηλαδή παίρνουμε 20 ευρώ από εκείνο ο οποίος πραγματικά δεν έχει να βγάλει τη μέρα του πέρα και χαρίζουμε εκατομμύρια από την άλλη στους μεγαλοφιλέτες. Τώρα τι γίνεται με τις κοινωνικές δομές που έχετε πέσει όλοι οι δήμαρχοι γιατί εκεί. Το πρώτο σημείο αναφοράς του κόσμου είναι ο Δήμος. Εσύ. Ένα στοιχείο θα σας δώσω και μόνο και θα αντιληφθείτε την κατάσταση, ότι στο Δήμο Σαρωνικού, όπου δεν υπήρχε ουσιαστικά ένδυα τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν μια περιοχή δηλαδή που την είχε σε μικρό βαθμό και αυξήθηκε, συστήσαμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, γιατί πριν γινόντουσαν κάποιες προσπάθειες με διαφορετική μορφή, το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της διοίκησής μας το Σεπτέμβριο. Και σκεφτείτε ότι μέχρι σήμερα αριθμεί περίπου τις 250 οικογένειες. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσουμε να αντλήσουμε πόρους. Πήρα την πρωτοβουλία και συγκέντρωσα τους 13 δημάρχους Ανατολικής Αττικής. Καταθέσαμε μια πρόταση φτιάχνοντας μια σύμπραξη στο ΤΕΒΑ, στο Ταμείο Βοήθειας της ΣΥΤΗ, στον απόνατο, που έτσι απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, όπου αφορά όλη την πενταετία. Και θα διανύμονται περίπου για τους 13 Δήμους Αττικής στα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αγορά καθαρά τροφίμων και για κάποιες ακόμη υπηρεσίες, αλλά μικρό ποσό για τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Και προχθές υπήρξε η δημοσίευση στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, έγινε δηλαδή ΦΕΚ, να το πούμε απλά, και εγκρίθηκε η σύμπραξη αυτή των 13 Δήμων με leadership του Δήμου Σαρωνικού. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια δηλαδή να βρούμε και χρηματοδοτικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εποχής. Συναντάτε δυσκολίες σε αυτό? Ποιες είναι οι δυσκολίες? Προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει, οπότε δεν ξέρουμε αν θα έχει δυσκολίες. Okay. Θα τις δούμε σε λίγο. Okay. Και επειδή θέλουμε να τελειώσουμε μια νότα χαράς ακόμα μία, και άλλα event βλέπω θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Σαρωνικού, που αφορούν και άλλα αθλήματα, όχι μόνο την όμορφη θάλασσα που έχει ο Σαρωνικός, τένις. Έχουμε ένα πλούσιο καλοκαιρινό πρόγραμμα και πολιτιστικών και αθλητικών και χορευτικών και γαστρονομικών δραστηριών. Στο γαστρονομικό θα έρθω σίγουρα. Και από το πρώτο σου συμμετείχα αρχικά. Έχει εκδοθεί από εχθές το πρόγραμμά μας σε τύπη μορφή και σε ψηφιακή μορφή. Βρίσκεται στο site του Δήμου, στη σελίδα του Δήμου στο Facebook. Και σε όλα τέλος πάντων τα μέσα δικτύωσης, στα link και στα υπόλοιπα μέσα, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να ενημερωθεί για τις πολιτιστικές αυτές, για τις όμορφες βραδιές, γιατί δεν είναι μόνο πολιτικές.
όπου σχεδόν όλο το καλοκαίρι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε 1, 2, 3 εκδηλώσεις. Οπότε σε βλέπω, θέλω να κάνω μια συνέντευξη, ξέρεις, πάνω από μια ώρα, αλλά επειδή σήμερα είναι η μέρα αθλητισμού, η μέρα χαρά για τα παιδιά, και να ευχηθούμε στους μικρούς θαλασσοπόρους που θα είναι και οι ενδυνάμει. Ποτέ δεν ήμουν υπέρμαχος του πρωταθλητισμού, ήμουν όμως υπέρμαχος του αθλητισμού. Οπότε θα ευχηθώ στους μικρούς θαλασσοπόρους να το απολαύσουν όσο περισσότερο γίνεται και να το ζήσουν έτσι μέσα από την ψυχή τους. Και εμείς αυτά που θα τα βλέπουμε να χαμογελάνε. Σίγουρα ότι έξω βλέποντας όλα αυτά θα χαμογελάμε. Ωραία. Μάρια, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καταρχήν, πόσο φιλόξενος ο τόπος, θα δεχτεί πάρα πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες. Πόσες μέρες είπαμε είναι, 4. Είναι σήμερα οι εγγραφές, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο αγωνιστική διαδικασία και 7 η ώρα το Σάββατο το απόγευμα ξεκινάει απονομή και μετά θα έχουμε μια όμορφη γιορτή με μουσική και με προβολή ενός ντοκιμαντέρ ταινίας. Μας κρατάς εδώ δηλαδή στο Σαρονίκο, μην πάμε λίγο παραπέρα. Θα σας κρατήσω μέχρι αργά. Από την Κυριακή στους υπόλοιπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συνέντευξη που μας παραχώρησες και ευχόμαστε ο καιρός να είναι όπως είναι αυτή τη στιγμή, υπέροχος. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο όμορφο αυτό και ενημερωτικό μέσο σας.